και ξανά επανέρχεται πιο έντονα η φημολογία για τη δημιουργία hot spot στην Πελοπόννησο. Αυτά προσεγγίζουν με τα τελευταία ρεπορτάζ και την περιοχή της Τριφυλίας, με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Κατσίβαλου να σημειώνει. Αυτό το οποίο θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτή την κοινωνία να την ακούνε και να την ακούνε πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτή η κοινωνία έχει εκφραστεί και έχει δώσει πλήρη την αντίθεσή της σε τέτοιες ενέργειες. Και κυρίως δεν προέρχεται γιατί υπάρχει έλλειμμα ανθρωπισμού ή έλλειμμα ευαισθησίας. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι έλλειμμα αξιοπιστίας αυτού του κράτους, αυτής της πολιτείας, η οποία και δεν κάνει ολοκληρωμένες δουλειές και δεν κάνει σωστές δουλειές και δεν σέβεται τους πολίτες και δεν κουβεντιάζει με τους πολίτες. Να μην κουβεντιάζει με τη δημοτική αρχή είναι το ελάχιστο. Αλλά τουλάχιστον τους πολίτες έπρεπε να τους σεβαστεί. Στην συνέχεια, ο Παναγιώτης Κατσίβαλας αναφέρει πως δεν πρόκειται να γίνει κάτι στην περιοχή χωρίς να το γνωρίζουν οι πολίτες και χωρίς να το γνωρίζει η δημοτική αρχή. Η κοινωνία της Τριφυλίας έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας, όπου έχει ξεκαθαρίσει και έχει γίνει γνωστό ποιες είναι οι επιθυμίες αυτής της κοινωνίας. Δεν μπορούν να τις παραβλέπουν. Μπορεί να παραβλέπουν άλλα πράγματα, αλλά αυτό θα το βρουν πολύ μπροστά τους και πολύ έντονα μπροστά τους. Ξέρετε, η κοινωνία της Τριφυλίας είναι πάρα πολύ αγανακτισμένη από τον τρόπο που τη συμπεριφέρονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τον επόμενο καιρό. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Δεν μπορεί να κουβεντιάζουν οτιδήποτε χωρίς τους φορείς. Η κοινωνία είναι αρνητική στο να κατασταθούν τέτοιοι πολίτες. Και μάλιστα με όλες αυτές τις διαδικασίες και με όλες αυτές τις εικόνες οι οποίες δημιουργούνται και τις βλέπουμε από τα νησιά μας, πώς είναι εγκαταλελειμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το κράτος, από τις οργανώσεις που τους υποστηρίζουν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για τραγωδίες.